Ο χρόνος πιέζει ασφικτικά φορολογούμενους λογιστές αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βλέπει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να λήγει σε 13 ημέρες και σχεδόν 1,9 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων και πάνω από τις μισές δηλώσεις των επιχειρήσεων να μην έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Παράτηση στις φορολογικές δηλώσεις ή τελικά μέχρι τις 31 Ιουλίου. Σαν Σύλλογοι Λογιστών Πανελληνίως αλλά και σαν Ομοσπονδία δεν ζητάμε παράταση. Ζητάμε επανατοποθέτηση της ημερομηνίας λήξης. Είδατε τι δημιουργική που είναι η ελληνική γλώσσα. Εξάλλου, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ημερομηνία λήξης, αλλά δεν έχουμε ημερομηνία έναρξης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι σας ζητούν να καταφέρετε το ακατόρθωτο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με καινούργιες ρυθμίσεις μέσα στην ΑΔΕ. Ακριβώς όπως τα λέτε. Ενώ δεν είναι έτοιμοι αυτοί, αποφασίζουν και ορίζουμε. Μέχρι τότε θα κάνετε αυτό. Είναι φύση και θέση αδύνατον να ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 26 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Λογιστές, φορείς της αγοράς και επιμελητήρια πιέζουν για παράταση της προθεσμίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και των λογιστών, οι οποίοι επιμένουν σε προβλήματα, λάθη και παραλήψεις που καθυστερούν την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σημειώνεται ότι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων λαθών ή παραλήψεων με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης έως και τις 26 Ιουλίου, χωρίς πρόστιμο, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης απαλλάσσονται από πρόστιμο εφόσον ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της ΑΕΔΕ, από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους δεν πληρώνουν έξτρα φόρο και από αυτούς 1 στους 5 έχει επιστροφή φόρου. Το 47,65% των φορολογούμενων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 4.692.122 δηλώσεων, οι 2.235.796 είναι μηδενικές. Για το 20,92% των φορολογικών δηλώσεων προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει στα 304 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, επιστροφή φόρου δικαιούνται 981.592 φορολογούμενοι. Το 33,43% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος, ενώ περίπου 1.474.734 δηλώσεις έχουν αποτέλεσμα εκαθάρισης χρεωστικό, με το σύνολο του ποσού του φόρου να ανέρχεται στα 2,1 δισευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 1.426 ευρώ και είναι αυξημένος κατά 20%. Μένουν ακόμα 2 εκατομμύρια δηλώσεις, οι οποίες είναι οι πιο δύσκολες γιατί αφορούν εταιρείες και επιχειρήσεις, οπότε είναι αδύνατο. Τεκμήριο, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Το είχαμε επισημάνει και τώρα έρχεται να επιβεβαιωθεί η άποψή μας. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο χτύπημα για τις μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες προφανώς αποδεικνύεται ότι δεν τις θέλουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι δηλαδή το δόγμα Πυσαρίδη που λέει ότι δεν θέλουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν θέλουμε τους αυτοαπασχολούμενους. Έχουμε κάνει, ναι. Σας έχουν ειδοποιήσει οι ΑΔΕ για κάποιο πρόβλημα, ίσως? Όχι, δεν με έχουν ειδοποιήσει. Η φορολογική δήλωση? Έχω κάνει, ναι. Σας έχουν ειδοποιήσει από την ΑΕΔΕ? Όχι. Κάνει φορολογική δήλωση? Έχω κάνει, ναι. Σας έχουν ειδοποιήσει από την ΑΔΕ για κάποιο πρόβλημα, για κάποια ενημέρωση? Όχι, κανένα. Έχετε κάνει φορολογική δήλωση? Έχω κάνει, εγώ είμαι από όλα. Σας έχει ενημερώσει ο ΑΔΕ? Όχι. Κάνει φορολογική δήλωση? Αφού αφήστε την φορολογική δήλωση.